Στην τοποθέτηση ενός μικρού παρεκκλησίου, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στους Αγίους Ταξιάρχες στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, προχωράει η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με τη συνεργασία της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά από την παρότρινση της μητέρας του πατέρα Γαβριήλ κατά κόσμο Μιχαήλ Νικολαίδη, ο οποίος απεβίωσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα, Τρίτη, 13 του μηνός Ιουλίου του 2021, που βρεθήκαμε και ανακοινώνουμε αυτό το οποίο θα ακούσετε και εγώ και ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου μας, όπως και όλοι οι συνεργάτες μας. Θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως το ότι για τη συγκεκριμένη αυτή ευλογημένη κίνηση από την αρχή υπήρξε σύμπνοια εκ μέρους όλων μας, τηρήθηκαν τα πάντα όσα από πλευράς τεχνικών υπηρεσιών και δομών και άλλων υπευθύνων υπηρεσιών του νοσοκομείου και της Μητροπόλεως, προκειμένου να ανακοινώσουμε σήμερα την τοποθέτηση ενός μικρού παρεκκλησίου που θα είναι αφιερωμένο στους Άγιους Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ. Το γεγονός αυτό βασίστηκε βέβαια στην ευγενική διάθεση της μητέρας του συνεργάτου και ανθρώπου εδώ του νοσοκομείου, του μακαριστού πατρός Γαβριήλ κατά κόσμο Μιχαήλ Νικολαίδη, ο οποίος απεβίωσε με δύσκολες συνθήκες στην περίοδο αυτή και η οποία μητέρα του απεφάσισε να κάνει δωρεά αυτήν την προσπάθεια. Η Μητρόπολη βέβαια Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου προσέδωσε γενικότερα την ιδιαίτερα ευλάβεια στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού και μάλιστα ο ορισμός της μνήμης των Αγίων Ταξιαρχών οφείλεται στο δικό του το όνομα και το Γαβριήλ που είχε ως ιερομόναχος αρχιμανδρίτης αλλά και το κοσμικό του όνομα που ήταν Μιχαήλ. Οι υπηρεσίες μας κατάφεραν και εξεπώνησαν τη σχετική μελέτη η οποία σε σχέση με την άδεια η οποία έχει κατά κάποιο τρόπο εκδοθεί σε ένα ποσό 9.858 περίπου ευρώ, τα οποία βεβαίως δεν έχουν σχέση με τη δωρεά, αλλά ήταν απαραίτητα προκειμένου να τακτοποιηθεί και να ταυτοποιηθεί αυτή η προσπάθειά μας. Σε αυτόν εδώ ακριβώς το χώρο μπροστά θα τοποθετηθεί το παρεκκλήσιο, πιστεύω με σύντομα, διότι όλα έχουν τηρηθεί σωστά όπως πρέπει και θα προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο διοικητή, τον κύριο αναπληρωτή διοικητή και όλους τους άλλους, τον κύριο υπεύθυνο προϊστάμενο και διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου για την προσπάθεια αυτή για το κοινό καλό. Χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι επιτέλους και το νοσοκομείο της Καβάλας θα αποκτήσει ένα όμορφο εκκλησάκι που θα αποτελεί παρηγοριά για όλους οι οποίοι έρχονται εδώ και για τους νοσηλευτές. Το συγκεκριμένο εκκλησάκι θα λειτουργεί μια φορά το χρόνο ή και κάποιες άλλες ιδιαίτερες στιγμές που τυχόν μπορεί να προκύψει, να έρθει κάποιος να κάνει μια προσευχή μέσα, ένα ιερέα να διαβάσει μια ευχή για κάποιον ασθενή. Αλλά θα το τιμάμε ιδιαίτερο στην ημί των Αγίων Ταξιαρχών τις 8 του μηνός Νοεμβρίου κάθε χρόνο. Να εκφράσω για άλλη μια φορά τα θερμά μου συλληπιτήρια στη μητέρα του Μιχάλη του Νικολαίδη, του πατέρα Γαβριήλ και να την ευχαριστήσω για την ευγενή αυτή προσφορά στο νοσοκομείο Καβάλας, να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο ο οποίος από την πρώτη στιγμή που η μητέρα του Μιχάλη του Νικολαίδη έχει εκφράσει την επιθυμία να κάνει αυτήν την δωρεά. Οι υπηρεσίες της Μητρόπολης κάναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, φυσικά και με τη βοήθεια
των τεχνικών υπηρεσιών του νοσοκομείου μας και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση. Υπογράψαμε αυτό το πρωτόκολλο και πολύ σύντομα θα τοποθετηθεί αυτός ο Ναΐσκος, ο οποίος πραγματικά έλειπε από το νοσοκομείο Καβάλας και πραγματικά αυτό το διάστημα που είμαι στο νοσοκομείο, πολλοί από τους όσοι νοσηλεύονται μου έχουν εκφράσει το παράπονο γιατί δεν έχει κάπου ένα τόπο λατρείας να ανάψουν ένα κεράκι για τους ασθενείς, να ανάψουν να προσευχηθούν για την υγεία των ασθενών. Ευχαριστώ και πάλι Σεβασμιότατε και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι μόνο μία φορά το χρόνο. Πιστεύω ότι πολλές φορές θα υπάρχει ανάγκη να άρχιστε να κάνετε μια λειτουργία.